Την ώρα που οι διοργανωτές του Φεστιβάλ Ορατότητας και Διεκδικήσεων για την απελευθέρωση φύλου, σώματος και σεξουαλικότητας προετοιμάζονται για το πρώτο Pride της Κρήτης στις 26 και 27 Ιουνίου στο Πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο, η αρμόδια αντιδήμαρχος δηλώνει τώρα ότι είναι υπό εξέταση. Και αυτό είμαστε σε συζήτηση και σε διαπραγμάτευση. Gay Pride το ονομάζουν. Περιμένουμε το πρόγραμμα να το δούμε. Πολλά παράλογα γίνονται. Ας γίνει ένα ακόμα παραπάνω. Να πάθουμε τίποτα. Gay party. Gay. Δεν συμφωνώ. Αυτό δηλαδή σας φαίνεται ότι είναι straight. Δεν είναι straight. Είναι gay. Ο Θεός βοηθός, δεν σας είπα. Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που οι ίδιοι διοργανωτές που συναντήθηκαν πρόσφατα με την κυρία Πλεύρη δήλωναν ότι πήραν την έγκριση για την εκδήλωσή τους, είδηση που διαδόθηκε σε όλη την Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει διάψευση από πλευράς Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος όπως φαίνεται αναδιπλώνεται στο επίμαχο ζήτημα, το οποίο διχάζει και τους πολίτες. Η Δημοτική Αρχή δέχτηκε να μας παραχωρήσει το Πάρκο Γεωργιάδη, στο οποίο θα διεξαχθεί το πρώτο Pride Κρήτης που θα αποτελέσει φεστιβάλ ορατότητας για την απελευθέρωση φύλου σώματος και σεξουαλικότητας. Έχω συναντηθεί 2 ή 3 φορές, δεν θυμάμαι, με τους εκπροσώπους των παιδιών, το συζητούμε. Και οι ομοφυλόφιλοι είναι και αυτοί οι άνθρωποι, έχουν τα δικαιώματα λοιπόν να εκφράσουν τη σεξουαλικότητά τους με όποιον τρόπο θέλουν. Εντάξει, ελευθερία έχουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ θα περάσω βέβαια. Από περιέργεια. Από περιέργεια για να δω. Πιστεύω ότι πρέπει να αφήνουμε όλα να γίνονται και είμαστε όλοι ναι, ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ναι, πάρτι, μην ξεφύγει το πάρτι και γίνουν κι άλλα. Καταρχάς μένω ακριβώς δίπλα στο πάρκο, οπότε θα το βλέπω από τον μπαλκόνι μου. Πάντως, τα μέλη της ομάδας ομοφυλόφιλων απευθύνουν κάλεσμα στους πολίτες να δώσουν το παρόν στην εκδήλωση, στέλνοντας το μήνυμα ότι διεκδικούν ισότιμη συνύπαρξη.